εθνική ανανέωση στην εθνική, νέα πρόσωπα, νέοι στόχοι. Τι να περιμένουμε από αυτήν την ομάδα? Σίγουρα, ξέρουμε πρώτα απ' όλα ότι είναι ένα τουρνουά πολύ σημαντικό για την πρόκληση στην Ολυμπιάδα, αλλά πολύ ειδικών καταστάσεων και χρονικά, που δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς, ειδικά με τα νέα πρόσωπα που έχουν μπει στην ομάδα, να δουλέψουμε με ηρεμία έτσι και με το χρόνο που θα χρειαζόταν. Αλλά απ' την άλλη, γνωρίζοντας το στόχο, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που θα έχει αυτό το τουρνουά, θεωρώ ότι ξεκινώντας την προηγούμενη Δευτέρα, η ομάδα και τα νέα παιδιά που μπήκαν, αλλά και η ομάδα γενικότερα, κάνει τρομερή διάθεση, τρομερή συγκέντρωση, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι να αφομοιώσουν τα πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα. Και θεωρώ μέρα με τη μέρα η ομάδα θα είναι καλύτερη. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να πω ότι θα είναι 100% σε αυτό που θέλουμε και πιστεύουμε, αλλά σίγουρα η ομάδα έχει ποιότητα, έχει και την οξυδέρκεια, να το πω έτσι, ώστε να αφομοιώσει αυτά τα πράγματα που δουλεύουμε. Στην ομάδα υπάρχουν παίκτες γρήγοροι, ταχύτατα. Αυτό θα είναι ένα από τα... Σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο μ' αρέσει, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στη φιλοσοφία μου, ότι η ταχύτητα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι πια στο μοντέρνο παιχνίδι, στο μοντέρνο μπάσκετ. Οπότε θεωρώ ότι οι παίκτες που έχουμε και οι παίκτες που κλήθηκαν, να το πω καλύτερα, έχουν αυτά τα στοιχεία στο να εκφράσουν αυτό το παιχνίδι, αυτό το στυλ παιχνιδιού. Θα λείψουν παίκτες βασικοί, όπως ο Μαγκούλης, ο Πρίντεζης, ο Ζήσης. Υπάρχουν όμως νέα παιδιά. Είναι μια ευκαιρία μετά από συλλογικό επίπεδο να περάσουμε και να πάρουμε την ευκαιρία και σε επίπεδο εθνικών ομάδων να βγουν μπροστά και να... Σίγουρα, γιατί κάποτε για τους παίκτες έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Αυτά τα παιδιά, ο Ζήσης και ο Σπανούλης, πάρα πολλά χρόνια θυσιάσαν πάρα πολλά καλοκαιρία και ειλικρινά αγάπησαν αυτή την ομάδα. Και είναι η στιγμή να μπουν κάποια άλλα παιδιά μπροστά. Αυτό συμβαίνει πάντα σε εθνικές ομάδες. Θεωρώ ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν και την ποιότητα και την εμπειρία, παρόλο το νεαρό της ηλικίας τους, να τα απεξέλθουν. Οπότε θα δούμε και ελπίζουμε ότι πράγματι θα μπουν μπροστά και θα δούμε πάλι μια ομάδα με χαρακτήρα και προσωπικότητα. Οι περισσότεροι είχαν από τους παίκτες είχαν μια γεμάτη σεζόν. Πιστεύεις ότι θα υπάρξει κούραση ή το κίνητρο ή ο στόχος των Ολυμπιακών Αγώνων για πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αποτελεί ένα κίνητρο για να ανανεωθούν? Όταν μίλησα με αυτά τα παιδιά για την κλίση τους, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε να παραπονευθεί ότι είμαι κουρασμένος, όπως τα παιχνίδια, όποιος ήταν διαθέσιμος να έρθει, ξέρει και δεν χρειάζεται καν να δώσω κίνητρο για αυτό το σύντομο και τις δυσκολίες που έχει αυτή η προετοιμασία και αυτό το τουρνουά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μέσα από τις προπονήσεις υπάρχει ένα σωστός έλεγχος, ώστε και τα παιδιά που έχουν παίξει τα πιο πολλά παιχνίδια ή τελειώνοντας πρόσφατα να έχουν τη σωστή αποθεραπεία. Γιατί προφανώς δεν θέλουμε να κάνουμε λάθος και θέλουμε να φτάσουμε υγιέστατοι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση του τουρνουά. Υπάρχει άνθρωπος πίεση? Πάντα. Αυτή η ομάδα είναι πάντα, αυτό το ξέρουμε. Ακριβώς, το ξέρουμε και ξέρουμε πόσο απαιτητικός είναι ο κόσμος, πόσο απαιτητικός. Πόσο απαιτητική είναι όλη με αυτή την ομάδα, με όποια στελέχωση και να έχει, και το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα πολύ καλά. Θεωρούμε όμως απ' την άλλη ότι θα παίξουμε ένα παιχνίδι τέτοιο, γνωρίζοντας ότι τους 4 αντιπάλους που έχουμε, τα 4 εμπόδια που έχουμε να προσπεράσουμε. Υπάρχει ένα στόχος Ολυμπιάδας που θεωρώ ότι είναι όνειρο για κάθε αθλητή, προπονητή, μέλος μιας ομάδας να έχει αυτή τη δυνατότητα. Για μένα προσωπικά είναι, νομίζω, το maximum που μπορώ να ζητήσω και εύχομαι. Και θεωρώ για κάθε, όπως είπα, για κάθε παίχτη. Αλλά απ' την άλλη θεωρώ ότι πάντα η αισιοδοξία πρέπει να υπάρχει, ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Η Ιταλία παίζει στο σπίτι της, ουσιαστικά. Είναι το φαβορί αυτό? Εντάξει, θεωρώ ότι ναι, δώσανε τόσα χρήματα για τη διοργάνωση του Προ-Ολυμπιακού. Είναι όλοι οι παίκτες διαθέσιμοι από το NBA και όλοι οι παίκτες παίρνουν στην Ευρώπη σε υψηλό επίπεδο. Ένας προπονητή που ξέρω προσωπικά, μου το έχει πει μια φορά, ότι έχει κατακτήσει οι Ευρωλίγες που είναι στο NBA, γι' αυτό το όνειρό του είναι να μπορέσει να είναι σε μια Ολυμπιάδα, ειδικά με την ομάδα της χώρας του. Και ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα τους κάνει σαν φαβορί, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω, γνωρίζουμε τις δυσκολίες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες εκεί. Θα πρέπει να περνάμε ένα-ένα τα εμπόδια. Γιατί οι Κροάτες, μπορεί τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ καλή παράδοση, αλλά δεν πάει να είναι μια ομάδα με ταλέντο. Οπότε θα δούμε. Φτάνοντας στο τελικό, ένα παιχνίδι 40 λεπτών θα αποφασίσει. Μακάρι. Θέλω να πω και πριν. Ο Μεσίνα είχε πει Ελλάδα-Ιταλία τελικός, Ολυμπιακό. Εντάξει. Μακάρι. Εμείς θέλουμε να είμαστε στο τελικό και εκεί να δώσουμε. Και εκεί ξέρουμε, σε μια μέρα μπορεί να συμβούν τα πάντα. Δυστυχώς δεν είχαμε την τύχη, τέλος πάντων δεν είχαμε
τη μέρα που θα θέλαμε να έχουμε στα τελευταία δύο τουρνουά. Και τελευταία ερώτηση, θα κάνετε το κούμπο, θα είναι και πάλι μαζί μετά το φιλαθλητικό. Θα δούμε, θα δούμε. Αυτό εντάξει, ο Θανάσης για πρώτη φορά προσαρμόζεται σωστά, μπαίνει σε αυτό που έχω στο μυαλό μου σε ένα ρόλο τελείως διαφορετικό, όχι διαφορετικά για τον ίδιο, αλλά θέλω να πω που μπορεί να έχει μια εθνική, για την εθνική μας ομάδα. Ανταποκρίνεται, θα δούμε όμως. Έχουμε χρόνο να δούμε όταν πάρουμε τελική απόφαση. Okay, καλή επιτυχία.